Καλησπέρα, άρχοντες και αρχόντισες. Μπαίνουμε στα αρχοντικά σας μέσα από τους δέκτες σας, από όπου μας παρακολουθείτε, από τα τάμπλετ σας, από τους υπολογιστές σας, από τα κινητά σας, από όποια συσκευή έχει ίντερνετ. Χρόνια σας πολλά, να είμαστε καλά. Να έχουμε καλά Χριστούγεννα, με υγεία, χαρά, ευτυχία. Είμαστε εδώ και σήμερα να σας φτιάξουμε τη διάθεση με γιορτινά τραγούδια, με χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Να δούμε έτσι δραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε τέτοιες μέρες που είναι Χριστούγεννα, μαζί με τα παιδάκια σας, να δείτε ταινίες. Έχουμε να σας προτείνουμε διάφορα πράγματα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο χριστουγεννιάτικο τραγούδι, το οποίο δεν είναι στην γλώσσα που θα γνωρίζουμε, δηλαδή δεν είναι ούτε στα ελληνικά, αλλά ούτε και στα αγγλικά. Έτσι λοιπόν, ο Άντριου Ριό με The Little Angels of Nagasaki θα πούνε το Silent Night, Holy Night. Πάμε λοιπόν.
Ακούσαμε πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο απόσπασμα χριστουγεννιάτικο σε μια διαφορετική γλώσσα. Χρειάζεται να ακούμε και αυτά καμία φορά, έτσι να δούμε πώς γιορτάζουν και στις άλλες χώρες τα Χριστούγεννα. Είναι μια γιορτή που σε ολόκληρο τον πλανήτη γιορτάζεται με την ίδια χαρά, με τις ίδιες προετοιμασίες. Φτιάχνουν όλοι γλυκά, τα σπίτια πραγματικά μοσχομυρίζουν κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να μας στέλνετε τις ευχές σας, να μιλάμε μαζί σας. Μπορείτε να μας καλείτε λοιπόν στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@papakizoungla.gr. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook, όμως και στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Να μην ξεχάσουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα ο διαγωνισμός για το iPad, για το iPad 4ης γενιάς, που μπορεί να γίνει δικό σας, ένα δώρο αξίας 720 ευρώ, το οποίο το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε ένα like σε σελίδα tofasia.gr στο Facebook. Και να μην ξεχνάμε αύριο θα η Λουκίλα Καρέρ και η Λίζα Θεοφάνους θα έχουν στην παρέα τους και στη συντροφιά τους το Γιάννη τον Πλούτερχο, το καλύτερο παιδί πραγματικά, για να συζητήσουν και να ακούσετε χριστουγεννιάτικα τραγούδια, να γιορτάσετε τέλος πάντων με το Γιάννη, τη Λίτσα και τη Λουκίλα. Λοιπόν, να πούμε πως αυτές τις μέρες τα Χριστούγεννα γενικότερα μάλλον, αυξάνονται τα χωριά ανά την Ελλάδα. Και δεν μιλάμε για τα χωριά που μέχρι τώρα γνωρίζετε, αλλά μιλάμε για χριστουγεννιάτικα χωριά τα οποία έχουν διάρκεια ζωής 20 με 30 ημέρες. Τα ονόματα τους των χωριών αυτών παραπέμπουν σε παραμυθένια ονόματα, σε φανταστικούς κόσμους, όπως Παραμυθούπολη, Παραμυθοχώρα, Πολιτεία των Ευχών, Ονειρούπολη. Διαπιστώνουμε βέβαια ότι αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο και οι Δήμοι που στείλουν θεαματικά χριστουγεννιάτικα πάρκα έχουν ως στόχο να αλλάξουν την καθημερινότητα των πολιτών και να προσφέρουν χαρά σε μικρούς και μεγάλους. Έτσι λοιπόν, όσοι από εσάς έχετε αποφασίσει φέτος να πάτε κάποιο ταξίδι για τα Χριστούγεννα ή για την Πρωτοχρονιά σε κάποια από τις περιοχές της Ελλάδας, να είστε σίγουροι ότι τόσο εσείς όσο και τα παιδιά σας θα περάσετε πάρα πολύ ωραία σε φανταστικά χωριά, πραγματικά παραμυθένια και χριστουγεννιάτικα. Να πούμε πως σίγουρα οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε την Ονειρούπολη της Δράμας ή τον Μήλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα, που άνοιξε την πόρτα του πριν από κάποιες ημέρες στο κοινό. Υπάρχουν όμως χωριά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία έχουν μπει στο χώρο προσδοκώντας πραγματικά να αυξήσουν τόσο τους επισκέπτες τους, όσο και τις τοπικές αγορές να αυξήσουν τις πωλήσεις. Πριν να αρχίσουμε να βλέπουμε σιγά σιγά τα χωριά, έχουμε κάνει μία έρευνα αγοράς. Έχουμε βρει από κάποιες περιοχές της Ελλάδας χωριά είτε πιο παλιά είτε καινούργια που ανοίξαν φέτος. Σας θα παρουσιάζουμε ένα-ένα. Μέχρι να πάμε στο πρώτο χωριό, να πάμε να ακούσουμε τον Μάικλ Μπουμπλέ και τις Πουπίνι Sisters να τραγουδάνε Jingle Bells. All right, this next Christmas song is what they call a traditional. So, let's sing it the traditional way. Just one man, two microphones, and three beautiful ladies singing equally beautiful harmonies, the Pepini Sisters. Merry Christmas, ladies. Merry Christmas, Mr. Bublé. Are you ready to sing a little jingle bell? Yeah. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it's to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Ah, but the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Dashing through the snow, we are dashing in a one-horse open sleigh. One-horse sleigh. Of the fields we go, the fields we go, we go, laughing all the way, all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh.
Χρόνια πολλά και πάλι σε όλους. Χρόνια πολλά και από την πρώτη ανάρτηση. Είμαστε εδώ και σήμερα. Και πάμε στη Βέρεια, όπου άλλη μια περιοχή λοιπόν της Βόρειας Ελλάδας απέκτησε το δικό της χριστουγεννιάτικο χωριό. Στην Ιμαθία και συγκεκριμένα λίγο έξω από τη Βέρεια θα μπορείτε όλοι εσείς οι επισκέπτες να δείτε το δάσος των Χριστουγέννων, στο πάρκο του Αλιάκμονα. Η είσοδος, να πούμε πως είναι ελεύθερη και το ωράριο λειτουργίας είναι από τις 10 έως και τις 9 το βράδυ. Στο χώρο λοιπόν του πάρκου, μικρή και μεγάλη, θα βρείτε το σπίτι του Άι Βασίλη, το παγοδρόμιο, Fun Park. Επίσης θα υπάρχουν δημιουργικά εργαστήρια που θα αναπτύξουν τη φαντασία των παιδιών, καθώς και χριστουγεννιάτικη αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Δάσους των Χριστουγέννων. Πάμε τώρα. Nat King Cole. Rest ya merry gentlemen. God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. From God our Heavenly Father, a blessed angel came, and unto certain shepherds brought tidings of the same, how that in Bethlehem was born the Son of God by name. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Now to the Lord sing praises, all you within this place. This holy tide of Christmas, all others doth deface. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Λοιπόν, να περάσουμε στο Βόλο, όπου ο Βόλος για πρώτη φορά φέτος απέκτησε το δικό του χριστουγεννιάτικο χωριό. Έχει την ονομασία το χωριό του Άι Βασίλη και θα λειτουργήσει από το διάστημα από τις 5 Δεκεμβρίου έως και τις 7 Ιανουαρίου στο χώρο της πλατείας του Ρίγα Φεραίου. Ο χώρος, να πούμε πως φιλοξενεί ένα σκεπαστό παγοδρόμιο, χριστουγεννιάτικο καρουζέλ, ρόδα, υπτάμενο χαλί, αυτοκινητάκια, τρενάκι, συγκρουόμενα αλλά και τραμπολίνο. Όλα αυτά πλαισιώνονται από καθημερινά μουσικά δρόμενα, ενώ γιορτινά στολίδια και χιλιάδες πολύχρωμα φωτάκια μαζί με τη Φάρνη θα δίνουν το χαρμόσυνο τόνο των ημερών. Να πούμε ότι στο χωριό έχουν στηθεί ήδη ξύλινες λιώμενες κατασκευές σαν μικρά στολισμένα σπιτάκια που καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς διαφόρων προϊόντων όπως στολίδια, παιχνίδια, δώρα, γλυκά, σοκολάτες, ζαχαρωτά, καφέδες, σάντουιτς και άλλα πολλά. Όπως είπαμε, λειτουργεί από τις, να το πούμε άλλη μία φορά, από τις 5 Δεκεμβρίου έως και τις 7 του Ιανουαρίου για όσους από εσάς πάτε στο Βόλο για αυτά τα Χριστούγεννα. Santa Claus is coming to town, λοιπόν. Jackson 5, πάμε να το ακούσουμε. Yeah, you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
Santa Claus is coming to town, λοιπόν, με έναν σάκο γεμάτο από δώρα, γλυκάκια, ευχές. Και τις ευχές τις δικές μας σας στέλνουμε με πολύ αγάπη και μεγάλη χαρά και ευχόμαστε να είστε όλοι καλά, να είμαστε κι εμείς καλά, να είμαστε εδώ κάθε μέρα, να κάνουμε παρέα, να βλέπουμε για το υπόλοιπο καιρό και από το νέο έτος όλα τα νέα της επικαιρότητας που μας απασχολούν. Δεν μας ενδιαφέρει όμως η επικαιρότητα αυτή τη στιγμή. Αυτές οι μέρες μας ενδιαφέρουν γιατί είναι Χριστούγεννα, γιατί παντού πραγματικά επικρατεί μια χαρά που τις άλλες μέρες δεν υπάρχει πουθενά και εμείς τη ζούμε όσο μπορούμε περισσότερο. Η Αθήνα έχει στολιστεί, η Θεσσαλονίκη έχει επίσης στολιστεί. Μπορείτε να κάνετε βόλτες. Δεν χρειάζονται πολλά χρήματα. Χρειάζεται η πρόθεση να έχετε πρώτα απ' όλα και όρεξη για να περπατήσετε, να δείτε τόσο ωραίες βιτρίνες, να δείτε κόσμο στα μαγαζιά. Και να πάμε στα Γιάννητσά. Συζητάμε και συνεχίζουμε το θέμα για τα χριστουγεννιάτικα χωριά που εμφανίζονται ολοένα και κάθε χρόνο σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Και όπως είπαμε, θα περάσουμε στα Γιάννητσά, όπου λίγα χιλιόμετρα από την χριστουγεννιάτικη παραμυθοχώρα της Έδεσσας βρίσκεται η Παραμυθούπολη της Αγάπης, που διοργανώνει για τρίτη χρονιά ο Δήμος Σπέλλας στα Γιάννητσά. Η Παραμυθούπολη, να πούμε πως θα λειτουργεί από τις 15 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου στον πεζόδρομο Γιάννητσών, με ώρες λειτουργίας από τις 10 έως τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5.30 έως και τις 10. Και αφού όσοι πάτε μάλλον στα Γιάννητσά, θα πάρετε μια μικρή γεύση για το πώς είναι τα Χριστούγεννα στα Γιάννητσά. Και δεν μπορούμε να φύγουμε εμείς πιο μακριά από την Ελλάδα, να πάρουμε μια γεύση για το πώς θα ήταν τα Χριστούγεννα αν τα κάναμε στην Ουάσιγκτον. Θα μας το πει η Βανέσα, η οποία θα μας πει Christmas in Ουάσιγκτον. Ladies and gentlemen, Catherine McPhee. The mistletoe, I'm gonna get to know you better this Christmas, and as we trim the tree, how much fun it's gonna be together this Christmas. The fireside is blazing bright, and we'll carol through the night, and this Christmas special Christmas. Ladies and gentlemen, Neo. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shining nose, and if you ever saw it, said you would even say it glowed. All of the earth. Ladies and gentlemen, Vanessa Hudgens. People around, baby, please come.
child, you better not cry. You better not pout, or I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλους. Καλές γιορτές να έχουμε. Ακολουθεί σε λίγες μέρες. Έρχεται και η παραμονή πρωτοχρονιάς, ο ερχομός του νέου χρόνου. Πάει ο παλιός ο χρόνος. Σας γιορτάσουμε, παιδιά, λοιπόν. Και από την Ουάσιγκτον να πάμε πίσω στη Δράμα, εδώ στα δικά μας. Δεν φεύγουμε εδώ από τα δικά μας. Όπου για δέκατη συνεχόμενη χρονιά η Ονειρούπολη της Δράμας άνοιξε τις πύλες της για να προσφέρει στιγμές ξενιασιάς και χαράς σε μικρούς και μεγάλους. Το πρόγραμμά της είναι ιδιαίτερα πλούσιο και περιλαμβάνει πλήθος εκδηλώσεων που δεν αφήνουν πραγματικά κανέναν παραπονεμένο από όσους από εσάς παρευρεθείτε και πάτε στην Δράμα. Να πούμε ότι η φετινή Ουρανούπολη μέσα από τις εκδηλώσεις, τα παιχνίδια και τις δράσεις της προσφέρει στιγμές χαράς και ξεγνιασιάς από την καθημερινότητα. Να μην ξεχνάμε να δίνουμε αγάπη αυτές τις μέρες. Πρέπει να δίνουμε αγάπη όλες τις μέρες του χρόνου, αλλά πόσο μάλλον αυτές τις μέρες τις γιορτινές, πρέπει να τη δίνουμε απλόχερα την αγάπη μας. Να πάμε σε ένα ακόμα χριστουγεννιάτικο τραγούδι, See and Him, λοιπόν, The Christmas Vals. A very popular and talented duo tonight. They're performing a classic holiday song from the new album, A Very She and Him Christmas. Please welcome She and Him. Of mine in three quarters.
to. Γεια σας και πάλι. Χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία, αγάπη, χαρά, ευτυχία θα σας στέλνουμε τις ευχές μας. Απλόχερα μέχρι να τελειώσει η εκπομπή μας να είστε σίγουροι. Όπως είπαμε, μέρες γιορτινές, μέρες αγάπης, μέρες χαράς. Βγείτε στους δρόμους, ψωνίστε δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Δεν είναι απαραίτητο να είναι ακριβά τα δώρα. Μπορείτε με ένα μικρό δωράκι να δείξετε όλη σας την αγάπη στους ανθρώπους που αγαπάτε. Και είναι πολύ όμορφο πραγματικά αυτές τις μέρες και να δίνετε και να παίρνετε δωράκια. Λοιπόν, και να πάμε στην Έδεσα. Να πάμε στην Έδεσα, όπου στην πόλη των καταρακτών, σε αυτή την πολύ όμορφη πόλη. Σε συνεργασία, λοιπόν, ο Δήμος της Έδεσα, συνεργασία με τοπικούς φορείς, διοργανώνει την λειτουργία του Χριστουγεννιάτικου χωριού στο κέντρο της πόλης. Το Χριστουγεννιάτικο χωριό, αυτό το Χριστουγεννιάτικο χωριό μάλλον έχει τίτλο Χριστουγεννιάτικη παραμυθοχώρα. Και οι δραστηριότητες του περιλαμβάνουν το σπίτι του Άι Βασίλη, όπως και σε όλα τα χωριά, δεν γίνεται να λείπει το σπίτι του Άι Βασίλη. Λούνα Πάρκ, καθημερινές δραστηριότητες για παιδιά, συναυλίες και εκδηλώσεις. Να πούμε πως η έναρξη της Χριστουγεννιάτικης παραμυθοχώρας έγινε στις 6 Δεκεμβρίου, με το άναμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου από τον Δήμαρχο της πόλης. Και θα διαρκέσει μέχρι και τις 6 του Ιανουαρίου. Η Χριστουγεννιάτικη παραμυθοχώρα, να πούμε πως περιμένει τόσο τους μικρούς, όσο και εσάς, τους μεγάλους που θα παρευρεθείτε στην όμορφη Έδεσα, για να δώσετε μια πολύ όμορφη νότα αισιοδοξίας για τις φετινές γιορτές. Και πάμε, The Temptations στα Silent Night. Επιστρέψαμε και πάλι μετά από αυτό το χαμόγελο το τρομερό. Σας στέλνουμε και πάλι τα χρόνια μας πολλά. Καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο, όπου και να βρίσκεστε. Είτε βρίσκεστε στην Ελλάδα, είτε βρίσκεστε στη Γερμανία, Αυστραλία, Αμερική. Σας στέλνουμε τα φιλιά μας, τα χρόνια μας πολλά. Όλες τις ευχές μέσα από την καρδιά μας, πραγματικά, τόσο από εμένα, όσο και από την ομάδα εδώ που δεν τη βλέπετε. Δεν έχει σημασία που δεν τη βλέπετε, είναι εδώ και μας βοηθάει για να βγαίνει καθημερινά το πρόγραμμα και να είμαστε κοντά σας, να σας κρατάμε συντροφιά. Λοιπόν, να πάμε στο Ηράκλειο, που υπάρχει το μαγικό Χριστουγεννιάτικο χωριό από τις 18 έως και τις 28 Δεκεμβρίου. Σε ένα λοιπόν μαγικό Χριστουγεννιάτικο χωριό αναμένεται, μάλλον μετατράπηκε ο υπαίθριος χώρος του πάρκου Μικράς Ασίας, τη Λεωφόρου Κνουσού και Αρτέμιδος Γωνία, για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Ιωάννου.
Οι εκδηλώσεις θα διαρκέσουν από την Τετάρτη στις 18 του Δεκεμβρίου έως και το Σάββατο στις 28. Είναι ένα χωριό με μικρότερη διάρκεια ζωής από τα υπόλοιπα και θα γίνονται καθημερινά διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις από τις 5 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ. Να πούμε πως τα Σαββατοκύριακα και την παραμονή των Χριστουγέννων θα είναι από τις 10 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ, ενώ στις 25 και στις 26 του Δεκεμβρίου, δηλαδή εχθές και σήμερα, ο χώρος θα παραμείνει κλειστός. Στο χώρο λοιπόν του μικρού αμφιθεάτρου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Αγίου Άνου έχει φροντίσει έτσι ώστε να γίνονται καθημερινά τέτοιου είδους εκδηλώσεις μουσικής, παραστάσεις θεατρικές, κουκλοθέατρο, θεατρικά δρόμενα γενικότερα και ομιλίες με την ενεργή συμμετοχή των παρευρισκομένων και παραστάσεις χορού. Και αφού μιλάμε για χορό, μιλάμε για θεάματα, ας πάμε σε μία ερμηνεύτρια η οποία έχει το ταλέντο να μας προσφέρει τόσο θέαμα με τις θέαμα όσο με την εμφάνισή της, τις χορευτικές της ικανότητες, όσο και με τις ικανότητες τις φωνητικές της. Θα πάμε πίσω, θα πάμε στη Νέα Υόρκη, θα πάμε στη Νέα Υόρκη του 2008 και συγκεκριμένα στις 3 Δεκάτου του 2008, όπου η Beyoncé είναι live χριστουγεννιάτικο στο Rockefeller Center. Πάμε να την απολαύσουμε. She was lost in so many different ways out in the darkness with no guide. I know the cost of a losing hand, but for the grace of God, oh, I, you are my heaven on earth, you are my last, my first. I always hear this voice inside. Απίστευτη ερμηνεία λοιπόν από την Beyoncé που μας τραγουδάει χριστουγεννιάτικα το 2008 όμως όπως είπαμε είναι από το Rockefeller Center
και από τη Νέα Υόρκη να έρθουμε πάλι πίσω εδώ στην Ελλάδα και στην Καρδίτσα, όπου ένα ζαχαρωτό χωριό έχει στηθεί στο χώρο του Άλσους Παυσίλιπου. Εκεί οι επισκέπτες της Καρδίτσας θα βρείτε σπιτάκια με ζαχαρωτά, φαν πάρκ με τραμπολίνο, τρενάκια και φουσκωτά παιχνίδια. Είναι εγκλού με δραστηριότητες, αλλά και παγοδρόμιο στην πλατεία Πλαστήρα. Όλα βέβαια με το χαμηλότερο δυνατό αντίτιμο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε πάλι Beyoncé, αλλά Beyoncé στα πιο παλιά της χρόνια, όταν ήταν με τις Destiny's Child. 8 Days of Christmas λοιπόν. Πάμε! No, Christmas was made for the cheering. Destiny's cheering. Everybody out there. Christmas. Y'all clap your hands. Destiny's child. Ha ha. Ha. I got cheap. Got pookie. Say what? Eight-day Christmas. My baby gave to me a pair of cone shades and a diamond belly ring. The seven-day Christmas. My baby gave to me. Nice back rub and it massage my feet. The sixth day of Christmas, my baby gave to me a crop jacket with dirty denim jeans. Fifth day of Christmas, my baby gave to me the poem that he wrote for me. Feeling that it feels so good, feels so in love. If he only knew what he does to me, my man, baby. Oh, it makes me feel so good. For generosity, my man, baby. Like it feels lovely, like feels so lovely. Like whoa, like it feels lovely, like feels so lovely. Like spirit of Christmas, fourth day of Christmas, my baby gave to me a candlelit dinner just for me and my honey. The third day of Christmas, my baby gave to me a gift certificate to give my baby receipts. The second day of Christmas, my baby gave to me the keys to a CLK Mercedes. The first day of Christmas, my baby gave to me quality T-I-M-E. Feels so well, if he only knew what he does to me, my man, my man, my baby. Days, λοιπόν, of Christmas από τις Destiny's Child. Καλές γιορτές και πάλι. Θα το λέμε κάθε φορά όταν θα επανερχόμαστε από ένα τραγούδι. Θα λέμε καλές γιορτές με ευτυχία σε όλους. Και θα πάμε λοιπόν από τη Νέα Υόρκη, θα πάμε στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκη, όπου λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, στο Λαγκαδά, θα βρείτε τόσο εσείς οι μεγάλοι όσο και οι μικροί ένα χριστουγεννιάτικο χωριό με το όνομα Αγγέλων Πόλης. Τα εγγένεια έχουν πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου και την ημέρα εκείνη τα παιχνίδια ήταν δωρεάν. Όπως καταλαβαίνετε, για να το τονίζουν αυτό, σημαίνει πως τις επόμενες ημέρες δεν θα είναι δωρεάν τα παιχνίδια. Το χριστουγεννιάτικο λοιπόν αυτό χωριό θα το βρείτε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο των Λουτρών Λαγκαδά.
Στο χώρο αυτόν υπάρχει Λούνα Πάρκ, τρενάκι, ενώ θα παρέχονται και πολλές δράσεις στους μικρούς επισκέπτες στις γειτονιές του χωριού και συγκεκριμένα στο σπίτι των Χρωμάτων στη Ζαχαρούπολη. Παράλληλα, γνωστοί καλλιτέχνες όπως ο Κώστας Μαρτάκης, η Ελένη Φουρέιρα, ο Γιώργος Τσαλίκης αλλά και ο Σταν θα είναι εκεί για να σας μεταδώσουν πραγματικά το χριστουγεννιάτικο παλμό μέσα από τα τραγούδια τους. Και να πάμε σε απόσπασμα μιας ταινίας, Στα Κακά Κορίτσια ή όπως αλλιώς μπορείτε να το βρείτε, στα Mean Girls, όπου τραγουδούν το Jingle Bell Rock. Είναι από απόσπασμα από μια ταινία. Πάμε να το δούμε. Santa's helper is doing Jingle Bell Rock. Πάμε στη Λαμία και στην μαγεμένη Ελατοχώρα. Και η Λαμία λοιπόν απέκτησε το δικό της χριστουγεννιάτικο χωριό που λειτουργεί από το διάστημα από τις 7 Δεκεμβρίου έως και τις 7 Ιανουαρίου στους χώρους της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας και με ωράριο λειτουργίας από τις 10 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ. Παιχνίδια και εκεί λοιπόν, Λούνα Πάρκ, παγοδρόμιο, φουσκωτά προσφέρουν ώρες παιχνιδιού και χαράς τόσο στα παιδιά όσο και σε εσάς τους μεγάλους, όσο από εσάς δηλαδή τουλάχιστον νιώθετε ακόμα παιδιά. Το πάρκο διαθέτει επίσης και την αναπαράσταση ενός παραδοσιακού χωριού σε υπαίθριο χώρο με αληθινά 20 ζώα, ένα λαχανόκηπο, μια πλαγιά με τα χαρακτηριστικά κτίρια, όπως δηλαδή η εκκλησία, το δημαρχείο, το σχολείο και φυσικά την κεντρική πλατεία, το χωροστάσι. Επιπλέον, σε εσωτερικό χώρο, μεταξύ άλλων, θα υπάρχει φούρνος με έναν πάγκο μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής. Όσοι από εσάς σκέφτεστε να επισκεφτείτε τη Λαμία και θέλετε να πάτε στην ονειρεμένη Ελατοχώρα, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε τη σελίδα της. Και αφού μιλάμε για παιδικά χωριά, αφού μιλάμε για χριστουγεννιάτικα χωριά που και εσείς οι μεγάλοι μπορείτε να πάτε τόσο και τα παιδιά, να πάμε σε ένα τραγούδι χριστουγεννιάτικο που έχει φτιάξει το παιδικό κανάλι Nickelodeon και τραγουδούν διάφοροι πρωταγωνιστές από τις σειρές του Nickelodeon. Sly Ride Christmas Song. Just hear those sleigh bells jingling, ring ting tingling too. Sing a chorus or two. It's lovely where the boys lay right together with you. But I'm
get no coal in my stock. Merry Christmas, λοιπόν. Ναι, Merry Christmas. Καλά τα λέμε, χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Ακούμε τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Είμαστε κι εμείς εδώ στο στούντιο σε αυτό το κλίμα. Είναι εδώ όλοι οι συνάδελφοι, οι οποίοι σας εύχονται κι αυτοί με τη σειρά τους καλές γιορτές να έχετε. Και σε αυτούς ευχόμαστε κι εμείς το ίδιο. Φαντάζομαι κι εσείς τους τα ανταποδίδετε. Και Χριστούγεννα χωρίς εσένα δεν γίνονται. Έτσι λοιπόν μας τραγουδάει από το χριστουγεννιάτικα στολισμένο Λονδίνο η Δέσποινα Μπαδή. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, χωρίς εσένα. Και πάω να τρελάτω. Καρδιά μου χρόνο σαν νερά και τρέχει πίσω. Κυρίζω δεν έχει κι ό,τι ζούμε είναι μοναδικό. Και μην αργείς, έλα μέσα στο κοντά μου. Κι άλλο μόνη μη μ' αφήνεις καρδιά μου. Ου, 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 ου.
Χριστούγεννα, αγαπημένα λοιπόν, δεν γίνονται χωρίς τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Γι' αυτό αυτές τις μέρες πρέπει να δίνουμε όσο περισσότερο αγάπη μπορούμε, να δίνουμε χαρά, να τους ευχαριστούμε με οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε. Και μην ξεχνάμε ότι για να καταλάβουμε ότι είναι Χριστούγεννα, πρέπει να κάνουμε και μικρά δωράκια. Όπως είπαμε, δεν χρειάζονται μεγάλες αξίες, αρκεί να είναι μικρά και να φαίνεται η αγάπη μας. Βέβαια, φαίνεται η αγάπη όταν δίνεις ένα δωράκι, αλλά να φαίνεται και μέσα στο δωράκι η αγάπη αυτή. Και επειδή επίσης εκπομπή χωρίς διάλειμμα δεν γίνεται, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πατέρας, ακούει την 6χρονη κόρη του, την Κατερίνα, ναι, λέει, τι γίνεται εδώ, δεν είναι η μαμά μου, η πρωταγωνίστρια. Μαζεύτηκε ο μπαμπάς Γιάννης Πλούταρχος και είναι αφηγητής από εκεί και πέρα. Τα βίντεο κλίπ τα σταμάτησα καταρχήν για αυτό που είπες για την παντόφλα, αλλά όχι όπως από την για τη γυναίκα μου. Σταμάτησε τα βίντεο κλίπ για την παντόφλα, σε παρακαλώ. Λίγο. Εδώ βγάζω ήδη, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Λίγο. Είναι από την κόρη μου την Κατερίνα. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Γιάννη Πλούταρχε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Πηγαίνω στο Μίμη και δειλά-δειλά του λέω: Μίμη, έχω γράψει ένα τραγούδι. Θες να το ακούσεις? Και το βάζω να το ακούσει. Και συνειδητοποιώ εκείνη τη στιγμή που του έχω βάλει το τραγούδι ότι το μισό τραγούδι ήταν πράγματα και ιδέες και τεχνοτροπίες πάνω στη μουσική που είναι του Μίμη. Το Αφασία.gr και η τηλεόραση της Ζούγκλας διοργανώνουν τον απόλυτο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό. Σας χαρίζουν ένα iPad 4ης γενιάς αξίας 720 ευρώ. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό κάνοντας τώρα like στο Αφασία.gr και μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Γίνετε κι εσείς Αφασία, γιατί παραδεχτείτε το, είμαστε Αφασία. Σήμερα και πάλι χρόνια πολλά σε όλους. Καλές γιορτές ευχόμαστε σε εσάς και την οικογένειά σας, σε όλα σας τα αγαπημένα πρόσωπα, να έχετε υγεία, χαρά, ευτυχία και λεφτά. Χρειάζονται τα λεφτά, είναι απαραίτητα πια. Δεν έχει σημασία και λεφτά να μην υπάρχουν, να υπάρχει χριστουγεννιάτικη διάθεση, να υπάρχει αγάπη και όλα θα πάνε καλά. Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλείτε στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr, καθώς μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Μην ξεχνάτε ότι ένα iPad 4ης γενιάς μπορεί να γίνει δικό σας. Είναι ένα δώρο αξίας 720 ευρώ, το οποίο το μόνο που έχετε να κάνετε για να γίνει δικό σας είναι να κάνετε like στη σελίδα τοφασία.gr στο Facebook. Μην ξεχνάμε επίσης πως τις μέρες αυτές
πρέπει να είμαστε καλοί άνθρωποι. Και όταν λέμε να είμαστε καλοί άνθρωποι, εννοούμε να δίνουμε βοήθεια σε όσους συνανθρώπους μας ίσως έχουν ανάγκη. Εάν σας περισσεύει οτιδήποτε, οτιδήποτε είναι αυτό που σας περισσεύει, έστω ένα χριστουγεννιάτικο παιχνίδι, δώστε το σε κάποια οικογένεια που έχει ανάγκη και που δεν μπορεί να προσφέρει στο δικό της το παιδί. Οτιδήποτε αυτή την εποχή έχετε περίσσευμα, καλό είναι να το δώσετε στους συνανθρώπους σας και αυτοί πραγματικά θα το εκτιμήσουν πάρα πολύ και φαντάζομαι ότι κι εσείς θα νιώθετε πολύ καλύτερα με την συνείδησή σας μετά. Να πάμε σε μια άλλη ενότητα. Είδαμε τα χριστουγεννιάτικα χωριά, είδαμε τι μπορείτε να κάνετε αν ταξιδέψετε στην υπόλοιπη Ελλάδα και πού μπορείτε να διασκεδάσετε μαζί με τα παιδιά σας, αλλά και εσείς, εάν αισθάνεστε παιδιά, τι μπορείτε να κάνετε αυτές τις μέρες. Ένα άλλο πράγμα, μια άλλη κατηγορία που σκεφτήκαμε να σας δείξουμε για τις γιορτές, είναι οι χριστουγεννιάτικες ταινίες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι μας αγαπάμε τις χριστουγεννιάτικες ταινίες. Είναι πολύ ωραίο αυτές τις μέρες που τις παρακολουθούμε και που τις δείχνει και η τηλεόραση. Βέβαια, να πούμε ότι μπορεί κάποιες φορές οι ταινίες αυτές να είναι, όπως θα τις χαρακτηρίζαμε, γλυκανάλατες ή υπερβολικά συναισθηματικές. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει, νομίζω ότι και για εσάς το ίδιο ισχύει, δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από το χουζούρι στο σπίτι, τα Χριστούγεννα με την οικογένεια να βλέπετε ταινίες. Έτσι λοιπόν, εάν σας αρέσουν οι διαχρονικές διασκευές κλασικών έργων του Dickens ή συγκινητικές χειμωνιάτικες ρομαντικές κομεντί, θα δείτε τη συνέχειά μας, γιατί σας έχουμε βρει. Κάναμε μία έρευνα και σας βρήκαμε το top 20 των καλύτερων ταινιών όλων των εποχών χριστουγεννιάτικες και σιγά σιγά η αρχή στροφημέτρηση θα ξεκινήσει. Στο νούμερο 20 έχουμε το Home Alone, μόνο στο σπίτι. Είναι μια ταινία του 1990. Την ξέρετε φαντάζομαι όλοι σας. Είναι μια ταινία που είχε και άλλα μέρη, το Home Alone 1, Home Alone 2, Home Alone 3. Λοιπόν, στο 1, στην κλατιστική αυτή πια ταινία του Chris Columbus στις αρχές του 90s, βλέπουμε τον νεαρό Macaulay Culkin, τον οποίο τον έχουν αφήσει μόνο του οι γονείς του στο σπίτι για τις γιορτές. Αντιμέτωπο με φοβερούς διαρρήκτες. Χάος και πολύ γέλιο. Πάμε να δούμε το τρέιλερ. Το έχετε δει βέβαια, αλλά στο ξαναδείτε άλλη μία φορά. Have yourself. I've had a terrible feeling. Did you lock up? Let yeah. yourself be light. Do we set the timers on the lights? Mm-hmm. What else could we be forgetting? Our troubles will be ours. Kevin! Alone. Police in the northern suburbs are on the lookout for a pair of burglars who are calling themselves the Wet Bandits. We know that you're in there. It's Santa Claus. And it's Elf. Get off my property. This is my house. I have to defend it. Where's your mother? My mom's in the car. Where's your father? He's at work. What about your brothers and sisters? I'm an only child. Where do you live? He'll tell you that. Why not? Because you're a stranger. He's a kid. I mean, what can a kid do to us? Kids are stupid. I know I was. You still are, Marv. This is it. Ow! And I don't care if I have to get out on your runway and hitchhike. I am going to get home to my son. Ah! Yes! Ah! Ah! Where are you, you little creep? I'm gonna kill that kid! Why'd you take your shoes off? Why are you dressed like a chicken? Gus Polinski, Polka King of the Midwest. If you have to get to Chicago, we'll gladly drive you. Hey, guys. Yesterday, he was just a kid. But tonight, he's a home security system. You guys give up, or you're thirsty for more? From John Hughes. You know, I got a feeling this is going to be your best Christmas ever. A family comedy without the family. Home Alone. Are you here all alone? I'm 8 years old. You think I'd be here alone? I don't think so. Directed by Chris Columbus. Coming November 16th. Πόσοι από εσάς άραγε δεν έχετε σκεφτεί πόσο ωραίο θα ήταν να είστε μόνοι στο σπίτι. Βέβαια, Macaulay Culkin φαίνεται πως δυσαρεστήθηκε αρκετά, μιας και τον ξεχάσανε, τον αφήσανε μόνο του στο σπίτι, Χριστούγεννα. Πάμε όμως στο νούμερο 19 του Top 20 από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών, τις καλύτερες χριστουγεννιάτικες ταινίες όλων των εποχών. Στο νούμερο 19, λοιπόν, βρίσκεται το How the Grinch Stole Christmas.
Ο Ρον Χάουαρτ σκηνοθετεί τον έντονα μακιγιαρισμένο Τζιμ Κάρι και την νεαρή Τέιλορ Μόμσεν, πλέον γνωστή κυρίως από τον Gossip Girl, σε μια προσαρμογή του σουρεαλιστικού διηγήματος του Dr. Seuss. Παρά τις διαφορετικές και αμφιλεγόμενες κριτικές που δέχτηκε όταν βγήκε η ταινία αυτή, το παραμύθι του Καλή Κάντζαρου είναι τόσο βαθιά ριζωμένο στη χριστουγεννιάτικη παράδοση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που πραγματικά πιστεύουμε πως άξιζε μια θέση στην 20άδα. Πάμε να δούμε το τρέιλερ. What are you doing with our tree? Why, my sweet dog. I can't believe I'm actually looking at Santa Claus. Yeah, well, that's me. I'm Santa. I'm certainly not the Grinch, if that's what you're thinking. Jim Carrey is the Grinch. Ο Τζιμ Κάρεϊ σαν καλικάντζαρος, λοιπόν. Όπως είπαμε, η καλικάντζαρη είναι βαθιά ριζωμένη στην χριστουγεννιάτικη ιστορία της Αμερικής. Και να πάμε στο νούμερο 18. Στο νούμερο λοιπόν 18 βρίσκεται η γαλλική ταινία «Ζωγέ Νοέλ» ή αλλιώς «Merry Christmas». Το υποψήφιο λοιπόν για Όσκαρ δράμα επικεντρώνεται σε όσα συμβαίνουν στα χαρακόμματα της Σκωτίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καυστικό και τρυφερό. Το Merry Christmas ή αλλιώς γαλλικά «Ζωγέ Νοέλ» είναι ένα από τα κλασικά πραγματικά χριστουγεννιάτικα φίλη. Defenders of civilization itself, the forces of good against the forces of evil. For this war is indeed a crusade to save the freedom of the world. C'est peut-être une diversion vu d'un sale coup, non? Good evening. Do you speak English? Yes, a little. We were talking about a ceasefire for Christmas Eve. The outcome of this war won't be decided tonight. I don't think anyone would criticize us for laying down our rifles on Christmas Eve. Don't worry. It is just for tonight. The world made them enemies. What are you waiting for? Shoot him! One night would make them brothers. Notre artillerie va vous bombarder dans 10 minutes et je vous propose de venir vous mettre à l'abri dans ma tranchée. Επιστρέψαμε και από το νούμερο 18. Να πάμε όμως στο νούμερο 17. Στο νούμερο 17 βρίσκεται η ταινία Elf, εξωτικό, η οποία είναι μια ταινία του 2003. Είναι μια σχετικά πρόσφατη παραγωγή. Λοιπόν, ο δυναμικός Will Ferrell, πλαισιωμένος από την Zoe Deschanel και τον James Caan, υποδύεται ένα εξωτικό που υποφέρει από κρίση ταυτότητας. Μετά την αποκάλυψη ότι γεννήθηκε άνθρωπος. Συγκινητική κατά περιόδους, θα λέγαμε, ταινία, αλλά πάντα ξεκαρδιστική. Η ταινία Elf βρίσκεται σε καλό δρόμο για να μπορέσουμε κι εμείς να τη χαρακτηρίσουμε ως μια κλασική χριστουγεννιάτικη ιστορία. New Line Cinema proudly presents a little holiday story. One Christmas Eve, Santa Claus got an unexpected gift of his own.
What in the name of Sam Hill? 30 years later. Let's recite the code of the elves, shall we? The best way to spread Christmas cheer is singing loud for all to hear. Buddy's discovering who he really is. You're not like the rest of us. I was sure when you cracked 6 feet that it would come up. My bad. You're not an elf. Now, he's taking a journey to find the family he's never known in a place where he finally fits in. Boy. And nothing's going to stop him. Sorry, your car's pretty. Will Ferrell is Elf. Hey, what's your name? Does someone need a hug? Nutcracker! Catch the holiday spirit. Just trying to hug you. Πάρα πολύ ωραία ταινία, κλασική ταινία. Πραγματικά μπορεί να χαρακτηριστεί μία από τις κλασικότερες τις χριστουγεννιάτικες ταινίες. Και να πάμε στο νούμερο 16. Στο νούμερο 16 βρίσκεται επίσης μια ταινία του 2003. Το όνομά της είναι Love Actually. Με ένα εξαιρετικό πραγματικά cast, την αφρόκρεμα ουσιαστικά της βρετανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας, η εξαιρετική ταινία του Richard Curtis έχει κατακτήσει καρδιές σε όλο τον κόσμο με τις υπέροχες πραγματικά ιστορίες αγάπης που διαδραματίζονται στο χριστουγεννιάτικο Λονδίνο. Πάμε να δούμε το τρέιλερ. Throughout the years, Working Title Films and writer Richard Curtis have captured the euphoria, hysteria, and humiliation of love with the films Four Weddings and a Funeral, Notting Hill, and Bridget Jones's Diary. This holiday season, I'm picking up good vibrations. Join this unforgettable filmmaking team. Welcome, Prime Minister. This is Natalie. Hello, David. I mean, sir. 20 years ago, you'd have been just his type. As they explore that time of year, when desires are revealed. I'm in love. Aren't you a bit young to be in love? No. Okay. Secrets are exposed. Your secretary is very pretty. Is she? Be careful there. And chances are finally taken. All I want for Christmas is you. Universal Pictures invites you. What's the best sex you've ever had? Britney Spears. No, only kidding. She was rubbish. To take everything you know about love. You have this kind of problem? Yeah, of course you did, you saucy mings. And multiply it by 8. Would you excuse me for 1 second? Okay, that's done. This will be Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Laura Linney, Emma Thompson, Alan Rickman, Rowan Atkinson, Keira Knightley. Christmas is the time to be with the people you love. Yeah, I need a car. This holiday season. Does Natalie live here? All you need. Oh. Hello. Is love, actually. Are you singing carols? I suppose I could. Please, sir, please. Good King Wenceslas looked out on the feast of Stephen when the snow lay round about. Απόλυτα χριστουγεννιάτικη ρομαντική ταινία. Όσοι από εσάς έχετε βρει την αγάπη σας, μπορείτε να ζήσετε και εσείς τη δική σας χριστουγεννιάτικη ιστορία αγάπης. Όσοι από εσάς πάλι δεν τον έχετε βρει, μην το βάζετε κάτω. Χριστούγεννα είναι, μπορεί το πνεύμα των Χριστουγέννων να σας βοηθήσει να βρείτε αυτόν που θα φιλήσετε όπως είναι το έθιμο κάτω από τον γκί των Χριστουγέννων. Ή αλλιώς μπορεί να στο σάκο το Άγιο Βασίλη να περιέρχεται ο έρωτας στη ζωή σας. Ποτέ δεν ξέρετε τι μπορείτε να συναντήσετε. Μάλλον αυτό εξαρτάται από το τι θα ζητήσετε εσείς. Αν δεν τον έχετε βρει λοιπόν τον έρωτά σας, ζητήστε τον, μπορεί να χωρέσει στο σάκο το Άγιο Βασίλη. Πραγματικά τα χωράει όλα.
Λοιπόν, στο νούμερο 15 του top 20 των καλύτερων χριστουγεννιάτικων ταινιών βρίσκεται το National Lampoon Christmas Vacation. Πίσω λοιπόν στο 1989. Ο Chevy Chase και η έφηβη Juliette Lewis εκτόξευσαν την άκρως επιτυχημένη κομική σειρά National Lampoon Vacation με ένα χριστουγεννιάτικο επεισόδιο. Πάμε να δούμε ένα μικρό απόσπασμα. Tis the season to be jolly, fa la 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 la. After vacationing across America and throughout Europe, take it, Russ. This holiday season, the Griswolds are going to play it safe. Clark, we're stuck under a truck. Oops. They're staying at home. I give you the Griswold family Christmas tree. Hope you're not getting sap all over your sweater, Clark. All Clark wants is a quiet, old-fashioned Christmas. Sorry. Got a little knot here. You can work on that. What he's going to get is the gift that keeps on living. Merry Christmas. His family. We didn't come to impose. Oh, hell, there's plenty of room. Do you sleep with your brother? Do you know how sick and twisted that is, Mom? Well, I'm sleeping with your father. Have you got a kiss for me? You better take a rain check on that, Art. He's got lip fungus they ain't identified yet. But no holiday could ever be more deeply touching. We were gonna call, but Eddie wanted to make it a surprise. If I woke up tomorrow with my head sewn to the carpet, I wouldn't be more surprised than I am right now. We're really gonna fly down the hill with this stuff. So genuinely moving. Can I refill your eggnog for you? Drive you out to the middle of nowhere, leave you for dead? More truly uplifting. Can I show you something? I was just browsing. Or more down to earth. Merry Christmas! If Santa is smart, he'll stay well clear of this joint. It's a death trap. Then Christmas with the Griswolds. Everybody come out quick, look at the lights! They want you to say grace. Pledge allegiance to the flag, the United States of America. National Lampoon's Christmas Vacation. That thing had 9 lives. She just spent them all. You woo, crack up. Επιστρέψαμε λοιπόν. Χρόνια πολλά και πάλι. Καλές γιορτές να έχουμε όλοι. Έρχεται σε λίγες μέρες και η παραμονή πρωτοχρονιάς. Έρχεται και ο νέος χρόνος. Βάλτε τις βάσεις από τώρα που είναι νωρίς για τον καινούριο χρόνο και βρείτε το δικό σας μήνυμα που θα προκύψει μέσα από τα Χριστούγεννα. Βρείτε το δικό σας χριστουγεννιάτικο μήνυμα. Μπορεί να είναι ένα μήνυμα αγάπης, μπορεί να είναι ένα μήνυμα βοήθειας, μπορεί να είναι ένα μήνυμα αλληλεγγύης. Βρείτε το δικό σας λόγο για να γιορτάσετε τα Χριστούγεννα. Έτσι λοιπόν θα πάμε στο 14. Θα πάμε στο 14, όπου στο 14 βρίσκονται τα Χριστούγεννα του Charlie Brown. Είναι μια ταινία που έγινε για την τηλεόραση και για να ζεστάνει πραγματικά τις καρδιές μας. Έτσι λοιπόν, ο Charlie Brown προσπαθεί να βρει το αληθινό μήνυμα Χριστουγέννων, τουλάχιστον το δικό του μήνυμα Χριστουγέννων, προσπαθώντας να φροντίσει το πιο καχεκτικό χριστουγεννιάτικο δέντρο που υπάρχει. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? It's Charlie Brown and the Peanuts Gang, preparing to spend another joyous holiday together. Only this year, Charlie Brown is getting a little fed up with what seems to be the new Christmas spirit. Find the true meaning of Christmas when money. Dear Santa Claus, just send money. We all know that Christmas is a big commercial racket. It's run by a big Eastern syndicate, you know. Good grief. So Charlie Brown attempts to restore the true spirit of Christmas by buying a neglected little Christmas tree. But as is often the case with Charlie Brown... Oh, everything I touch gets ruined. It appears that this Christmas may be a sad one. That is, of course, until the rest of the gang shows good old Charlie Brown that they haven't really lost the Christmas spirit at all. A Charlie Brown Christmas. That's what Christmas is all about, Charlie Brown. Και κάπου εδώ πέρα θα φτάνουμε στο 13, στο νούμερο 13 του Top 20 με τις πιο κλασικές χριστουγεννιάτικες ταινίες όλων των εποχών. Στο 13 λοιπόν συναντάμε τον Bad Santa, μια παραγωγή του 2013, όπου είναι ένας Billy Bob Thornton, πραγματικά σκέτη λέρα,
που ενσαρκώνει ουσιαστικά έναν αγενή και αλκοολικό Άγιο Βασίλη μέσα σε ένα πολυκατάστημα και συγκαταλέγεται σε μία από τις πιο κλασικές κινηματογραφικές απεικονίσεις του Άγιου. Παρ' όλα αυτά, η ταινία είναι γεμάτη από εξαιρετικά μαύρα, στο λέγαμε, κωμικά στιγμιότυπα που την κατατάσσει στις πιο διασκεδαστικές χριστουγεννιάτικες ταινίες. Ας δούμε λοιπόν το τρέιλερ. You have all been chosen for the starring role as Santa Claus. Damn it! It's Christmas time! What do you want? What do you want? What are you doing? When it came to holiday spirit... Look who's here. It's Santa. I'm on my lunch break, okay? Willie's never had it. Not real. Well, it was real. I got sick and all the hair fell out. How'd you get sick? I loved a woman that wasn't clean. Mrs. Santa? No, it was her sister. Oh, no. But he's gonna get it. You're that kid. Where's your sleigh? It's in the shop. Where are the reindeer? I stable them. Where's the stable? Next to the shop. How do they sleep? Are you messing with me? There's something about the guy that makes me uneasy. Maybe there's something I could fire him for. A man is a sexual being. Yeah. Now, a hopeless kid. Wedgie. And a Santa nobody liked. Are teaching each other a lesson. Is that your underwear? Part of it. Where's the rest of it? Actually, I don't want to know. On November 21st. Put your dukes up. You gotta learn to stand up for yourself. Oh, no. Scream at him. Ah! See? He is pathetic. Scream! Be loud! Ah! You don't hit enough... What's wrong with you? He's just a kid. I told you I didn't want to do this. Huh? This holiday season, the naughtiest guy in town just might discover... He's a really sweet kid, isn't he? Yeah, I guess so. How to be nice. Good night, Santa. Good night, Mrs. Santa's sister. Bob Thornton. So do you like kids? What do you think, I'm some kind of pervert or something? I just mean because you're Santa Claus. Huh. Bernie Mac. Get him out of here. What do you mean, get him out of here? I'm a dwarf, so unless you got a forklift handy, maybe you should lend a hand, huh? Got some lip on you, midget? Yeah, well, these lips were on your wife last night. Tony Cox. Bad Santa. I beat up some kids today, but it's for a purpose. Made me feel good about myself. You need many years of therapy. Πραγματικά κακός ο Billy Bob Thornton, αλλά απολαυστικότατος στο ρόλο του κακού Άγιου Βασίλη. Και πάμε στο νούμερο 12, όπου βρίσκεται μια χριστουγεννιάτικη ιστορία, A Christmas Story, μια παραγωγή του 1983. Ο Ράλφι λοιπόν προσπαθεί να πείσει τους γονείς του ότι το όπλο Red Rider BB είναι το καταλληλότερο χριστουγεννιάτικο δώρο που θα μπορούσαν να του κάνουν. Έτσι λοιπόν, ο σκηνοθέτης Bob Clark κάνει πραγματικά μια μεγάλη επιτυχία στο είδος των ταινιών για όλη την οικογένεια. Ας δούμε το τρέιλερ. In this modern age, too many people have lost sight of the true meaning of Christmas. Mom! Hush! Shut up, Ralphie! So now, in the spirit of the original, I made you! Stop! Traditional. American Christmas. Thanks a lot. MGM presents A Christmas Story. Ah! Dashing through the snow. Uncle. In a one-horse open sleigh. O'er the field we go. Laughing all the way. Bells on bobtail ring. What fun it is to ride and sing! Ho, ho, ho! No! This rage on tonight! Ho, ho, ho! Fragile! It must be Italian! I think that says fragile. A Christmas Story. Come on! The movie that pulls off Santa's beard. Oh, wow!
and unwraps the secrets. Didn't I get a tie this year? Of the original, traditional. You look like a deranged Easter bunny. 100% two-fisted, red-blooded. It's smiling at me. All-American Christmas. A Christmas Story. Στο νούμερο 11 λοιπόν συναντάμε τα Babes in Toyland ή αλλιώς March of the Wooden Soldiers. Είναι μια ταινία του 1934. Η Λόρελ και Χάρντι κερδίζουν τις εντυπώσεις ως ενθουσιώδεις μαθητευόμενοι ενός σπουδαίου μάστορα παιχνιδιών. Σε αυτή λοιπόν την παραμυθένια ιστορία βασισμένη στην οπερέτα του 1903 του Βίκτορ Χέρμπερτ. Αν να πούμε και αρχικά είχε γυριστεί σε ασπρόμαυρη, η ταινία προβλήθηκε και ως έγχρωμη σε δύο versions μετά από ψηφιακή επεξεργασία. Σας την προτείνουμε και αυτή, βρίσκεται στο νούμερο 11, πάμε να τη δούμε. Here they come. Call out the guard. Break out the colors. Summon the marines. Hasten the royal musicians. Thousands upon thousands of musicians. Strike up the band. Anyway, you put that thing back in the box. Get out of here. Just want to get it right back. Even a little bit. Ναι, μεν μια παλιά ταινία, αλλά από τις πολύ κλασικές χριστουγεννιάτικες ταινίες και να περάσουμε στο νούμερο 10 του Top 20. Στο νούμερο 10 λοιπόν συναντάμε το The Santa Claus του 1994. Αυτή η οικογενειακή κωμωδία είναι μία από τις καλύτερες ταινίες για τα Χριστούγεννα που γυρίστηκε τη δεκαετία του 90 με το μεγάλο αστέρι τον Tim Allen να υποδείται τον Scott Calvin.
Έτσι λοιπόν, ο Σκοτ Κάλβιν είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος που κατά λάθος πραγματικά την παραμονή των Χριστουγέννων σκοτώνει τον Άγιο Βασίλη. Έτσι λοιπόν, αφού ανεβαίνει στο έλκυθρο και βοηθά τους θαράνδους να παραδώσουν τα δώρα, ο Σκοτ αποφασίζει να παραμείνει για πάντα αυτός ο Άγιος Βασίλης. Somebody's on the roof. Maybe it's Santa. Not now, Charlie. This Christmas, Scott Calvin's getting into the spirit the only way he can. Hey, you! By accident. If something should happen to me, put on my suit. The reindeer will know what to do. It is Santa. You killed him. Did not. When you put on the suit, he fell subject to the Santa Claus. The Santa Claus? What does that mean? It means you put on the suit, you're the big guy. Ha! Santa? How come your clothes are so baggy? Do you want this doll or not? Go back to sleep. I shave in the morning, in the afternoon, I look like this. Oh, my God. Calvin, you wait. What happened? Bee sting. What, you put on a little weight? Does this look like a little weight to you? You look distressed. I'm way past distressed. I'm talking to an elf. He's not Santa. Oh, my God. He is too Santa. Wait, I'm not done. Fax me. This is our perpetrator. This one's not going to be easy to find. Won't the bright red suit and beard give him away? Who's down there? Santa, you're fatter this year. Have a piece of fruit, for God's sake. This holiday season... Incoming! Tim Allen is giving... till it hurts. Johnny, naughty. Gary, nice. Veronica, very nice. The Santa Claus. You're a 1,200-year-old elf. You look pretty good for your age. Thanks, but I'm seeing someone in wrapping. Λοιπόν, είδαμε και το νούμερο 10 να περάσουμε στο νούμερο 9, όπου συναντούμε το Ρούντολφ το ελαφάκι με την κόκκινη μητούλα. Ή αλλιώς, όπως είναι ο πραγματικός τίτλος της ταινίας, Rudolph the Red-Nosed Reindeer του 1964. Εμπνευσμένη από το διάσημο παιδικό τραγούδι, αυτή η ταινία κινουμένων σχεδίων προβάλλεται στην Αμερική κάθε χρόνο από την πρεμιέρα της το 1964. Είναι μία από τις πλέον αγαπημένες και μακροβιότερες χριστουγεννιάτικες ταινίες, της οποίας από την αμερικάνικη τηλεόραση δεν λείπει ποτέ από τα εορταστικά αφιερώματα. Ας τη δούμε κι εμείς. Now you know how Santa uses these flying reindeer to pull his sleigh. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen. Comet, Cupid and Donner and Blitzen. But do you the most famous reindeer of Στο νούμερο 8 ομολογώ πως θα πρωτοτυπήσουμε λίγο. Μιας και στο νούμερο 8 λοιπόν βρίσκεται το Die Hard. Είναι μια παραγωγή του 1988. Δεν είναι
ακριβώς το είδος ταινίας που φέρνει στο νου χριστουγεννιάτικα στολίδια, κεριά, γκί και κάστανα στο τζάκι, καμία σχέση δεν έχει. Ωστόσο λοιπόν, το Die Hard πληρεί τις προϋποθέσεις για να βρίσκεται στη συγκεκριμένη λίστα, καθώς είναι παραμονή Χριστουγέννων, όταν ο σκληρός Bruce Willis, μέσα σε μια πραγματική κόλαση, καλείται να αντιμετωπίσει και να κατατροπώσει μια διεθνή συμμορία τρομοκρατών πριν ξημερώσει η μεγάλη μέρα των Χριστουγέννων. Πάμε να τη δούμε. It's Christmas Eve in L.A. California. Is Daddy coming home with you? Well, we'll see what Santa and Mommy can do, okay? A New York cop, John McLean, has come to see his wife. I missed you. Instead, he's going to have to save her. Sit down. Within this skyscraper high above the city, 12 terrorists have declared war. They're about to be taught a lesson in the real use of power. They're as brilliant. Because I am interested in the $640 million in your vault. As they are ruthless. And I'm telling you, you're just going to have to kill me. Okay. We do it the hard way. Now, the last thing McLean wants. Think, damn it, think. Is to be a hero. Where's Holly? Hey, Tucker! Where? But he doesn't have a choice. What does he think he's doing? Job. They have already killed one hostage. This channel is reserved for emergency calls only. Hey, do I sound like I'm ordering a pizza? He's inside? Who is he? He's inside. Who are you then? You are most troublesome for a security guard. Sorry, wrong guess, huh? Would you like to go for double jeopardy? Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yippee-ki-yay, mother. But you just destroyed a building. And I am in charge of this situation. Well, I got some bad news for you. Come up here, that looks like you're in charge of Jack. He is alone, he is tired, and he hasn't seen this squad from anybody down here. Hey, pal, how you feeling? No things being equal, I'd rather be in Philadelphia. What end do you have it? Only John can drive somebody that crazy. He's an easy guy to like. Come out to the coast, we'll get together, have a few laughs. And a hard man to kill. Bruce Willis. Die Hard. Got invited to the Christmas party by mistake. Who knew? Και σκληρός και εγωιτευτικός παρόλα αυτά την παραμονή των Χριστουγέννων ο Μπρους Γουίλης. Πάμε στο νούμερο 7, όπου συναντάμε το Scrooge, μια παραγωγή του 1988. Ο Bill Murray ακολουθεί τα βήματα των Ghostbusters με περισσότερα εκκεντρικά φαντασμαγορικά happenings σε αυτήν την κομική παραλλαγή του A Christmas Carol. Το Scrooge χρησιμοποιεί την ιστορία του βιβλίου του Carol Dickens με βασικό νόημα ότι η απληστία είναι καλή. Κοσμοθεωρία που επίσης απεικόνισε το 1987 το film Wall Street του Oliver Stone. Παρ' όλα αυτά πάμε να δούμε το Scrooge. Seven o'clock. Psycho sees Santa's workshop. And only Lee Majors yes. can stop them. In the night the reindeer die. Be here. You can't show that commercial. That thing looked like the Manson Family Christmas special. I think I'm way off base. Yes, you're a tad off base, sir. Frank Cross is more than the youngest network president in television history. Call security, have them change his locks, and toss him out of the building. Oh, he's fired? It's Christmas. Thank you. Call the county. Stop his bonus. Oh, watch out. He's a thoughtful boss. Thanks, boys. Get the nurse. A generous brother. What did he give you last year? I don't remember. A shower curtain. Did you need him? I think you dropped something here. And a true humanitarian. I can't get the antlers glued onto this little guy. We've tried crazy glue. Have you tried staples? But his life is about to change. Woo-wee! That was a good one. You are going to be visited by three ghosts tomorrow at noon. God, tomorrow's bad for me, Lou. As a matter of fact, the whole rest of the week is a washout. Anyone who thinks he hates Christmas is wrong. Come back to Jersey, you moron!
he hates. I love that bit! I'm the ghost of Christmas present. Bill Murray. Karen Allen. You sounded like you'd seen a ghost. A ghost? John Forsythe. Bobcat Goldthwait. Hey! You want to see me, or is this a shotgun in your pocket? You know this one? Everybody knows this one. Let's go now. Now, does everybody know this one? Carol Kane. Robert Mitchum. I really care. David Johansen. Oh, I'm having the weirdest day. This holiday season, see Bill Murray get Scrooged. Hey, back off, big man. That may work with the chicks, but not with me. Και φτάσαμε λοιπόν στο νούμερο 6, όπου συναντούμε την εφάνταστη ταινία του Tim Burton, The Nightmare Before Christmas, που μπλέκει ουσιαστικά το Halloween και τα Χριστούγεννα. Σχετίζεται όμως περισσότερο με σκελετούς και κρανία παρά με έλκυθρα, καμπάνες και χιονονυφάδες. Παρ' όλα αυτά, το φιλμ αυτό, το The Nightmare Before Christmas, παραμένει μία από τις πιο δημοφιλείς ταινίες του σκηνοθέτη και έχει αποκτήσει, ας το λέγαμε έτσι, τη φήμη του κλασικού μεταξύ των οπαδών του. Εγώ προσωπικά είμαι οπαδός του. Πάμε να το δούμε. Ελπίζουμε να γίνετε και εσείς οπαδός του. Welcome to an extraordinary world filled with magic and wonder. Open your mind and let yourself go to a place where every day is Halloween and every night Jack Skellington. Pumpkin King dreams of something different. What is this? It's someplace new. Jack, look out! Whoa! What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack, this isn't fair. What is this? Haven't you heard of peace on earth and goodwill toward men? Touchstone Pictures presents the enchanting story of two very special dreamers and the holiday spirit that brought them together. From the imagination of Tim Burton comes The Nightmare Before Christmas. And what did Santa bring you, honey? Στο νούμερο 5, χωρίς να πρωτοτυπήσουμε, ας το λέγαμε, θα συναντήσουμε άλλον έναν Scrooge. Ο Scrooge αυτός είναι παραγωγής του 1951. Όπως έχετε καταλάβει και από το δικό μας το πίκος, υπήρξαν πάμπολες προσαρμογές στη ταινία σε Christmas Carol, αλλά αυτή του Brian Desmond Hurst του 1951 συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων και διαθέτει έναν εκπληκτικό Alistair Sim στον πρωταγωνιστικό ρόλο. I'm not surprised. Not unless you give me more time. Did I ask you for more time to lend you the money? Oh, no, sir. Then why should you ask me for more time to pay it back? Hard and sharp as flint he was. You asked Bob Cratchit about him. This timid and intimidated little clerk is portrayed by Mervyn John. Mrs. Cratchit by Hermione Baddeley. The little lame boy, the great-hearted Tiny Tim, is played by Glyn Dearman. Michael Horden gives a spirited portrayal of Jacob Marley, the ghost who changes Scrooge from sinner to saint. Co-starring with Alistair Sim in delightful character roles are Jack Warner and Kathleen Harrison. Don't be violent, Mr. Scrooge, sir. You forced me to scream for the beadle. The beadle, madam. A thing for the beadle. A guinea? Here, what for? To be so happy.
Είδαμε λοιπόν κι άλλον έναν Scrooge. Στο νούμερο 4 όμως συναντάμε μια ταινία του 1942, το Holiday Inn. Η κλασική πια γιορτινή ταινία αποτελεί την επιτομή της χρυσής εποχής των musical και είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού έδωσε στον κόσμο το hit single White Christmas. Με βερολινέζικη μουσική, τον Big Crosby να τη σιγοτραγουδά, αλλά και τον μοναδικό χορευτή Fred Astaire, αυτή η γεμάτη χορό και τραγούδι, ιστορία αγάπης, θα μείνει για πάντα μοναδική. On this day of independence, on this Independence Day, listen to an American troubadour from the USA. Holiday Inn. Never has there been such a show as this. From Easter to Christmas, from the 4th of July to Thanksgiving, there's a song for every holiday and a holiday for every song. I'm dreaming of a white Christmas. You'll be the grandest lady in the Easter parade. USA is united thanks to one whose name was Nancy Hanks. Abraham. Abraham. You're easy to dance with. Be careful, it's my heart. It's not my watch you're holding, it's my heart. Είδαμε και αυτές τις ταινίες, οι παλιές, οι κλασικές, είναι πραγματικά μοναδικές, πολύ ωραίες ταινίες και αυτές οι χριστουγεννιάτικες ακόμα καλύτερες. Λοιπόν, στην τρίτη θέση βλέπουμε το θαύμα της 34ης Οδού. Να θυμίσουμε πως ο νεαρός John Hughes δεν πέτυχε ιδιαίτερα με το remake του το 1994, αλλά το Όσκαρ που κέρδισε το 1947 η πρωτότυπη ταινία θυμίζει ότι η αρχική παραμένει η καλύτερη εκδοχή αυτού του διαχρονικού παραμυθιού των Χριστουγέννων, η οποία αφορά έναν ευγενικό γεράκο ο οποίος ισχυρίζεται πως είναι ο Αγίος Βασίλης. That's no good. Turn it off. Stop it. Turn it off. That won't work. It's no good. But what do you make a trailer for? To give the public an idea of what kind of a picture to expect. But, boss, we... Hilarious, romantic, tender, exciting. Make up your minds. It can't be all of those things. Mrs. Schaefer, if you'd look at the picture... I don't have to look at the picture. I know you're wrong. Tender, exciting. Why, they're practically opposites. You've got to decide what kind of a picture this is. Is it a romantic love story? Is it an exciting thriller? Is it a hilarious comedy? Make up your minds. Now go to work and fix it up. Hey, Rex. How are you? Ed, how are you? Good to see you. How's the ghost of Mrs. Muir? It's pretty good, I think. How's New York? Fine. Say, Rex, have you seen Miracle on 34th Street? Yes, saw the preview. I've never heard laughs like it in the theater before. Oh, is that right? Don't miss it. I was crazy about it. You really think we've got something, huh? I don't know whether the women will like it, but it's a great man's picture. Well, it's nice to see you, Ed. Gotta get back to work. Yeah.
See you later. Baxter, good to see you. How are you? I haven't seen you since the Academy Awards. Congratulations on winning that Oscar. Thanks, Ed, very much. Oh, say, Ann. Yeah. Have you seen Miracle on 34th Street? Have I? Ed, it's wonderful. Yeah, I understand. It's a pretty good comedy. Comedy? Να πάμε όμως στο νούμερο 2 του Top 20, όπου συναντούμε το The Muppet Christmas Carol, μια παραγωγή του 1992 που προσαρμογή ενός από τα μεγαλύτερα έργα της αγγλικής λογοτεχνίας με cast που αποτελείται αποκλειστικά από τις πιο συμπαθητικές μαριονέτες. Λάθος. Πρόκειται για την Muppet εκδοχή του A Christmas Carol με τον Michael Caine, που αποτελεί μια σπάνια ανθρώπινη παρουσία ως Ebenezer Scrooge. Μια υπέροχη ταινία που στην πάροδο του χρόνου θεωρείται από τις πιο αγαπημένες μιας ολόκληρης γενιάς. He was the greediest man alive. It's Ebenezer Scrooge. Until the night he met someone extraordinary. Hello. The Muppet Christmas Carol. To Mr. Scrooge, even though he is odious and stingy and badly dressed. Humbug. Oh, there goes Mr. Humbug. There goes Mr. Grin. Do you think it's safe for us to be up here? If they gave a prize for being mean, the winner would be him. Yes, Mr. Cratchit. If you please, Mr. Scrooge, the bookkeeping staff would like to have an extra shovel full of coal for the fire. We're such a frozen. How would the bookkeepers like to be suddenly unemployed? Heatwave! Oi! This is my island in the sun. It's Charles Dickens' classic tale. As only the Muppets can tell it. It's good to be heckling again. It's good to be doing anything again. Filled with holiday warmth. Hey, light the lamp, not the rat. Light the lamp, not the rat. And Christmas spirit. Jacob Marley. Scary stuff. Should we be worried about the kids in the audience? No, it's all right. This is culture. This is the movie to see, to share, to cherish with someone you love. Thank you for making me a part of this. Walt Disney Pictures presents, from Jim Henson Productions, The Muppet Christmas Carol. God bless us, everyone. Whatever. Και φτάσαμε επιτέλους στο νούμερο 1 του Top 20 με τις καλύτερες χριστουγεννιάτικες ταινίες όλων των εποχών. Και επειδή η ζωή είναι πραγματικά υπέροχη, δεν θα μπορούσε να είναι κάποια άλλη ταινία στο νούμερο 1 παρά από το A Wonderful Life του 1946. Είναι μια ταινία η οποία δεν είναι τίποτα λιγότερο από μια κλασική ταινία, η οποία δύσκολα βέβαια μπορούσε να εκτοπιστεί από την κορυφή. Ο James Stewart πρωταγωνιστεί ως αυτοκαταστροφικός τύπος που θέλει να αυτοκτονήσει, πριν ένας μυστηριώδης φύλακας άγγελος τον οδηγήσει σε ένα ταξίδι που θα αποδείξει πως η ύπαρξή του απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί μάταια. Ο ορισμός της feel-good ταινίας, το It's a Wonderful Life, είναι ένα χριστουγεννιάτικο κινηματογραφικό must. Hello, Joseph. Trouble? Looks like we'll have to send someone down. A lot of people asking for help for a man named George Bailey. Joseph, send for Clarence. Hey, who's that? That's your problem, George Bailey. A boy? That's him when he was 12, back in 1919. George Bailey, I'll love you till the day I die. I want the board to know that George gave up his trip to Europe to help straighten things out here these past few months. Now you listen to me. I don't want any plastics, I don't want any ground floors, and I don't want to get married ever to anyone. You understand that? I want to do what I want to do. And you're... George. You know what we're gonna do? We're gonna shoot the works. A whole week in New York, a whole week in Bermuda, the highest hotels, the oldest champagne, the richest caviar, the hottest music, and the prettiest wife. We've got to stick together, though. We've got to have faith in each other. But my husband hasn't worked in over a year, and I need money. How am I going to live until the bank opens? I got doctor bills to pay. I need cash. I can't keep my kids on faith. I've got to have... How much do you need? Bingo! We made it! Come on, you said we made it. Look,
We're still in business. We still got to... I don't need 24 hours. I don't have to talk to anybody. I know right now, and the answer's no, no. You sit around here and you spin your little web and you think the whole world revolves around you and your money. Well, it doesn't, Mr. Potter. Maybe. I don't want any. Maybe. We've got to find that money. Uncle Billy, look. You realize what's going to happen if we don't find it? What I was sent down for, I'm your guardian angel. Merry Christmas! Merry Christmas, George! Merry Christmas, movie house! Merry Christmas, Emporium! Merry Christmas, you wonderful old Billy Alone! Άρχοντες και αρχόντισες, και το χρησιμοποιώ λόγω του καλήνεσπέρα άρχοντες. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Θα μου πείτε τόσες ώρες. Ναι, αλλά είμαστε εδώ μαζί στην παρέα. Είμαστε εδώ πέρα να σας μεταφέρουμε το χριστουγεννιάτικο κλίμα με όλη μας τη χαρά πραγματικά και με όλο το πνεύμα το χριστουγεννιάτικο που μας έχει και εμάς κατακλείσει πραγματικά. Λοιπόν, θέλω να σας ευχηθώ να έχετε καλές γιορτές, να έχετε υγεία, χαρά, ευτυχία, να δίνετε αγάπη στους ανθρώπους, να δίνετε όλο σας το είναι και θα το πάρετε πίσω πραγματικά. Μετά θα κλείσουμε με ένα τραγούδι, The Christmas Song, Nat King Cole, από τον Nat King Cole. Από εμάς, όλους εδώ, από την ομάδα και από εμένα, καλές γιορτές, χρόνια πολλά, με αγάπη και υγεία. Γεια σας. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.